Χρήστο, καλό απόγευμα. Σε ακούμε για τα βασικά σημεία. Καλό απόγευμα, εγώ κυρίες και κύριοι. Τα κωδικοποιώ. Είναι εμπλουτισμένη από ειδήσεις η δημοσιογραφική διάσκεψη. Καταρχάς, ο κύριος Σέιντε ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμμετέχει στη διεθνή διάσκεψη με το ρόλο του ειδικού παρατηρητή και μάλιστα σε σχετική ερώτηση είπε ότι θα είναι υποβοηθητική η παρουσία της. Όταν θα έχουμε ανάγκη για υποστήριξη και συμβουλές, τότε θα τις ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αλλάζει λίγο τη μεγάλη εικόνα που είχαμε μέχρι στιγμής και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει αντίδραση από την κυπριακή πλευρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων, τη διεθνή διάσκεψη ως τέτοια, ο κύριος Σέιντε επανέλαβε τρεις φορές ότι είναι πολύ πιο σημαντικές οι μέρες 9, 10 και 11 για την ποιότητα της διεθνούς διάσκεψης. Η διεθνής διάσκεψη θα γίνει ό,τι και αν συμβεί την 9η, την 10η και την 11η. Ωστόσο, δήλωσε ότι εάν υπάρξουν αυτές τις τρεις μέρες περαιτέρω συγκλήσεις, η ποιότητα της διάσκεψης θα είναι τέτοια που θα βοηθήσει στο να φτάσουμε πολύ κοντά σε μια πολιτική συμφωνία. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, δεν σημαίνει ότι χάθηκε η ευκαιρία. Θα συνεχίσουμε με στόχο να αναπτύξουμε την απαραίτητη δυναμική, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Σέιντε. Σε ό,τι αφορά τα θέματα που συζητούθηκαν σήμερα στο περιουσιακό, είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα ζητήματα που επηρεάζουν συναισθηματικά και τις δύο πλευρές, αλλά παρουσιάστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει επίλυσή τους. Απάντησε στο θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία στην πενταμερή διάσκεψη, θα το πω όπως το είπε, διότι επέλεξε μια πολύ διπλωματική γλώσσα, η οποία προφανώς και μπορεί να ερμηνευθεί με τον τρόπο που θέλει κάθε πλευρά. Σε σχετική, καταρχάς είπε ότι είτε υπάρξει πρόοδος είτε όχι 9 με 11 θα γίνει διεθνής διάσκεψη. Δεν απάντησε στο αν προσκλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, λέγοντας ότι κανένας δεν προσκαλεί τον εαυτό του, ούτε εγώ προσκλήθηκα. Είναι μια διάσκεψη που κάνουμε για την Κύπρο και γνωρίζουν όλοι τι πρέπει να είναι εδώ. Θα είναι εδώ ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Ακιντζή. Γνωρίζουμε ποιοι είναι και τι είναι. Αυτή ήταν η απάντησή του αν θα συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα κλείνω με το τελευταίο που έχει την ουσία του σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή χαρτών την 11η, την Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη. Πώς θα γίνει αυτό και ποιος θα είναι ο δικός του ρόλος. Είπε ότι έχει συμφωνηθεί η διαδικασία ανταλλαγής χαρτών. Δεν ήταν σε θέση να μας αναφέρει, καθώς δεν γνώριζε αν θέλουν οι ηγέτες να γίνει γνωστό πώς θα γίνει αυτό. Απλά επανέλαβε ότι την 11η θα υπάρξει ανταλλαγή χαρτών σε ό,τι αφορά στο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και υπενθυμίζοντας του ότι σε προηγούμενη συνέντευξη του είπε ότι στα θέματα ασφάλειας και εγγυήσεων τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν αναβαθμισμένο ρόλο σε σχέση με τις κυπριακής ιδιοκτησίας συνομιλίες, είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιδιαιτησία από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα υπάρξει shuttle diplomacy, δηλαδή διπλωματία του πήγαινε έλα ναι, αλλά δεν θα υπάρξει από τα Ηνωμένα Έθνη επιδιαιτησία. Μάλιστα. Πριν σε αποχαιρετήσω, Χρήστο, να μας δώσεις λίγο το τι ακολουθεί για το υπόλοιπο της ημέρας. Λοιπόν, στις 4 ο κύριος Μαυρογιάννης με τον κύριο Χριστοδουλίδη θα ανταλλάξουν απόψεις, 4 ώρα Γενέβης, 5 ώρα Κύπρου, θα ανταλλάξουν απόψεις με τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη της απογευματινής της 5:30 νέας συνάντησης Αναστασιάδη Ακιντζή, όπου θα αρχίσει η συζήτηση του θέματος ασφάλειας και εγγυήσεων. Στις 3 τώρα πρέπει να έχει ξεκινήσει η συνάντηση της κυρίας Ερατός Κοζάκου Μαρκουλή με τον εμπειρογνώμονα της τουρκοκυπριακής πλευράς για το περιουσιακό, με στόχο να επανέλθει στους δύο ηγέτες σε σειρά ζητημάτων που συζητήθηκαν σήμερα, ενώ απόψε στο ξενοδοχείο που διαμένει η ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία η ελβετική κυβέρνηση θα φιλοξενήσει δείπνο στις δύο αντιπροσωπείες και στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά είναι επί του παρόντος τα προγραμματισμένα, χωρίς να αποκλείω να υπάρξουν και άλλες επαφές στο παρασκήνιο. Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη. Επειδή ερωτήθηκε και για το θέμα της εκπροσώπησης και επειδή τόσες μέρες το συζητάμε, στη διεθνή διάσκεψη, ο κύριος Σέιντε είπε ότι οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις θα εκπροσωπηθούν είτε στο υψηλότερο είτε στο δεύτερο υψηλότερο
επίπεδο. Δηλαδή είτε σε επίπεδο Προέδρου, Πρωθυπουργού, είτε σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Άρα έχει αφήσει και εκεί ένα παράθυρο ανοιχτό για τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της Τουρκίας. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω. Υπενθυμίζω ότι για οτιδήποτε έκτακτο θα ερχόμαστε κοντά σου στη Γενέβη και θα τηρούμε ενήμερο τον κόσμο. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι οι τομές στα γεγονότα από απόψε και όλη αυτή την κρίσιμη εβδομάδα θα μεταδίδονται ζωντανά απευθείας από τη Γενέβη. Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ για την